Ότι θα βάλω το πρώην μου να βλέπω για να μπορώ να βγάλω θυμό στο βίντεο. Ωραία, πολύ ευχαριστή. Φι! Φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμη σε ένα βίντεο. Δεύτερο βίντεο αυτή τη σεζόν. Δεύτερη Κυριακή μαζί σας. Τέλεια. Σας συντροφεύουμε. Δεν σας συντροφεύουμε. Είμαστε το brunch. Το brunch. Όχι, είναι 2 η ώρα. 2 η ώρα ξυπνάει η νεολαία την Κυριακή. Η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια τη Κυριακή είναι το μεσημεριανό. Α, συγγνώμη. Δεν είναι ορθόδοξη. Για την ανορθόδοξη που είμαστε τώρα τρώμε πρωινό. Τι έχουμε σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο ζήτησα το σπαραγμό τη καρδιά σα. Σπάραξα κι εγώ. Αν μη τι άλλο θα πω, ότι το ερέθισμα ήταν ένα ωραίο μεσημέρι που καθόμασταν καλοκαιρινό στη Θεσσαλονίκη. Ο αέρας φυσούσε δειλά-δειλά ανάμεσα στο λαιμό μου. Και βλέπαμε τις σημειώσεις μου με τα κορίτσια και λέω, ρε μαλάκες, βρήκα ένα μήνυμα που είχα γράψει παλιά για ένα πρώην μου που δεν το είχα στείλει ποτέ. Και κάθισα να το απαγγείλω, διότι θα απαγγείλω σήμερα και τα δικά σας μηνύματα. Κάθισα να το απαγγείλω, γελάσαμε πολύ. Οπότε λέω, μαζί με την Ειρήνη, δεν το κάνουμε αυτό ένα βίντεο. Γιατί δεν έχω μόνο εγώ με στην καρδιά μου πράγματα φυλαγμένα πολύ βαθιά. Δηλαδή. Όλοι μας έχουμε. Πολύ βαθιά είναι. Α! Καλέ! Ωραίο το μπλουζάκι μου, Πέγγι μου. Πέγγι μου, από Τρέβιλ. Θα παραθέσουμε από κάτω το σύνδεσμο στο οποίο μπορείτε να βρείτε τα μπλουζάκια. Hell was boring because τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο. Τα κακά όπου θέλουν παρά ήμουν κακό. Γι' αυτό αλλάζω καριέρα. Λοιπόν, με ερέθισμα λοιπόν αυτό το μήνυμα που είχα βρει καταχωνιασμένο κάτω-κάτω σημειώσεις, ναι, που γράψα ένα θυμωμένο βράδυ, ζήτησα και από εσάς να μου στείλετε αντίστοιχα ανομολόγητα σε πρώην, ναι, που έχετε μέσα στη ψυχή σας κι αυτά καταχωνιασμένα και θέλετε να πείτε πάση περιπτώσει και εγώ να είμαι, αν μη τι άλλο, ο σωλήνας. Έτσι, ο πομπός σε αυτό το πρώην σας, γιατί ξέρεις μερικές φορές μου λένε και οι κοπέλες ή τα παλικάρια που μου στέλνουν, σε έβλεπα με την πρώην μου, σε έβλεπα με τον πρώην μου. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτός ο πρώην να βλέπει και εγώ θα του μεταφέρω τις ευχές μου από μένα και τις κατάρες από το πρώην ή πρώην που έχει. Τις έστειλε. Αυτό. Στο τέλος του βίντεο θα διαβάσω και το δικό μου μήνυμα για να δώσουμε μια ελαφριά νότα προσωπικής πινέλια. Ήταν το έναυσμα, ούτως ή άλλως. Ήταν το έναυσμα, δεν είναι να το αφήνω έτσι. Όσα είναι κεφαλαία θα τα διαβάζω πολύ δυνατά, όσα είναι με μικρά θα τα απαγγείλω. Βρε παρά! Δεν με βρίζουμε θεία σε αυτό το κανάλι, hell was boring. Είναι δυνατόν μια εβδομάδα αφού κάναμε πρώτη φορά, και το δύο πρώτη φορά, γιατί είναι πολύ σημαντική η πρώτη φορά, να απαντάς σε story φίλης μου ότι τι βρε δεν θα το μάθαινα, διότι δεν κρυπτώνει από τον ήλιο και ειδικά όταν η γκόμενά σας έχει μέγεθος ηλίου. Ναι. Πού να τα κρύψεις. Πού να κρυφτείς, βρε ζουζούνι. Πέρα από το ότι είσαι μικρό. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνετε body shaming. Είναι κάτι που δεν αλλάζει. Ναι. Okay. Ωραία. Επειδή όλοι μου στείλανε μήνυμα για μικρά μόρια, έχουμε και σας λέω. Αν το βλέπετε την αρχή μικρό και δεν σ' αρέσει. Τι κάθεστε και πληγώνεστε κιόλας. Χάρη δεν θα κάνεις κανέναν. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Το κατακρίνω με το μικρό τέτοιο. Άμα το βλέπεις και δεν σ' αρέσει, επειδή μου δεν σου κάνει. Ναι. Τι κάθεσες. Δεν κάθεσαι να υπομείνεις, γιατί για να που λες μετά το μικρό σου. Και δεν ξέρεις ούτε τα βασικά, αυτό το δέχομαι. Μου το παίζεις και Αντώνη Όνι Μπαντέρας. Τι Αντώνη Όνι. Αντώνη Όνι. Αντώνη Όνι Μπαντέρας των φτωχών. Διότι ο πλούσιος είναι ο Αντώνιο και ο Αντώνη Όνι είναι ο φτωχός. Για να τους ξεχωρίζουμε. Έχουν πολύ μεταξύ τους και στο όνομα, κατάλαβες. Φοβερή. Δίνω, πέραν από τον body shaming, το δίνω. Γιατί είχε τον Αντώνη Όνι. Βρε πού. Όλα ξεκινούν έτσι. Μα λέγα αν άνοιγες χθες τα DM μου. Ήτανε όλα κατάρες. Νόμιζες ότι με βρίζουν εμένα ρε. Ξεκινούν να πολύ δυναμικά οι περισσότεροι. Βρε έπρεπε να κάτσω να πείσω τον εαυτό μου ότι βλέπεσαι. Όσο οι φίλες μου σε έλεγαν μπαμπουίνο να ξέρω τις φίλες. Γιατί μερικές φορές σε πιάνει μια κάποια τύφλωση και δεν βλέπεις. Λίγο τύφλωση. Λίγο η μοναξιά. Η μοναξιά, η ανασφάλεια, οι ανάγκες, έτσι. Mm-hmm. Και μερικές φορές βρισκόμαστε και με ανθρώπους που δεν θα πω την άσχημη, γιατί όλοι είμαστε
όμορφα σε διαφορετικά μάτια σχεδόν. Αλλά κάποιοι, όντως, ρε παιδί μου, μπορεί να μην μας αρέσει, δεν χρειάζεται να. Μα αυτά είναι δικά μας λάθη. Να κάνουμε ψυχοθεραπεία τώρα εδώ πέρα. Είναι δικά μας λάθη. Όταν το βλέπεις τον άλλο, να έχει μικρή, δεν σ' αρέσει, είναι μέτριος. Τώρα θα λέω, τι κάθεσαι και υπομένεις, καλή μου, γιατί ξέρεις ότι την πρώτη θα πεις πόσο χρόνο έχασα. Και βέβαια τον έχασες. Είδες σε μένα να παραπονιέμαι. Που είχα πολύ ψηλά στάνταρτ. Ποτέ δεν έχεις παραπονεθεί εσύ, ποτέ. Κάτσε να κάνω παράπονα. Mm. Μια χαρά, όλοι μου άρεσαν και συνεχίζουν να μου αρέσουν. Απλά όχι σαν άνθρωποι. Λοιπόν, σε μένα θα το παίξεις σε πρεμιέ. Γιατί να ξέρετε, πάντα οι άνθρωποι που είναι κάτω του μετρίου έχουν διαφυλάξει μέσα τους αρκετό κόμπλεξ. Οπότε το βγάζουν στον άλλον σαν άμυνα. Δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, μην εκνευρίζεστε με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κόμπλεξ. Είναι γιατί το βγάζουν σαν άμυνα. Ποτέ στο δόλιο, θα πω στην πλήρη. Μόνο μαλάκα βρωμιάρι που έχω ακούσει τόσες φορές λέξη εξαιτία σου. Πονάει αυτό, μαλάκα. Πονάει μίζερια, κακό μίζερια. Λες και ταυτίζεσαι, βρε καραγκιόζη. Αυτό. Όσοι ακούνε, όσοι έχουν underground rap πια, δεν ταυτίζονται με αυτή την κακομοιριά και την μιζέρια που μας λέει ο Αηδός. Έτσι, οι μισοί δεν έχουν καν ιδέα από δηλητηριώτες χημικές ουσίες κι όμως ταυτίζονται. Οι άλλοι μισοί δεν έχουν ιδέα από τη ζωή στον δρόμο κι όμως ταυτίζονται. Ενώ παράλληλα έχουν έξω το πόλο που το διάνε έτσι και ακούνε μέσα λέξ και πονάνε. Ποιος ρε. Μετά όμως βάζουν και λίγο Οικονομόπουλο, δεν σε αγαπάω, δεν σε ζητάω. Να σβήσει. Που να μην σου ξανασηκωθεί ποτέ, άνθρωπε. Με είχες ένα χρόνο να τρώω τα σκατά σου. Έχω χάσει 10 χρόνια τη ζωή μου με σένα, παλιοβρωμιάρι, που τι ήταν το ντους δεν ήξερες και το έτρωγα όλο στη μάπα μου. Αυτό πάλι κακό. Κάθεσαι με έναν άνθρωπο που δεν έχει προσωπική υγιεινή. Τι κάθεσαι. Δηλαδή όλα τα ανέχομαι. Την προσωπική υγιεινή όμως. Ήσουν πάντα με καθαρά παιδιά. Δεν θέλω να δω. Όχι, αλλά έχω πει μπες για μπάνιο βρώμα τα πόδια σου, ας πούμε, και να μην μπαίνει. Και έχω να υπέρει. Όχι, βαριότανε. Έλεγα, βασιλικός θα φυτρώσει, πάνε πλήν τα πόδια σου. Α, τόσο πολύ. Αυτά τα παπούτσια τα χειμερινά. Και οι άντρες γενικότερα έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στο μύκητα των πόδιων, οπότε καταλαβαίνεις. Με είχες να στεναχωριέμαι ενώ έχεις πάει με άλλες, όντως ρεθύριο, μπράβο. Και μου το έπαιζες τρελίτσα. Θες και τα ρέστα από πάνω. Αχαΐρευτε. Το αχαΐρευτε είναι... Το αχαΐρευτε αχαΐρευτε, γιατί βγάζετε χ. Αχαΐρευτε. Σε τάιζε η μάνα μου. Αυτό πονάει, φίλε, όταν έχετε σχέση με μάνες και τέτοια. Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι πιο δύσκολο, παιδιά. Είναι μια ευθύνη να έχεις παρεδώσει με το γονιό. Σίγουρα. Είναι μια ευθύνη. Είναι μια δέσμευση παραπάνω. Ναι, όχι στο αν θα φύγεις. Είναι μια ευθύνη στο ότι δεν μπορείς απρόσωπα να την κάνεις τη μαλακιά και να σηκωθείς να φύγεις. Ναι. Όλα σου φτιάχνουν και στο σπίτι τους. Σοβαρεύει το πράγμα. Ναι, άλλοι επειδή το κάνουν και όταν μπορεί να είναι super cool οι γονείς και να γνωρίζουν απλά τον εκάστοτε σύντροφο όπως ας πούμε η δική μου μαμά. Αλλά δημιουργεί μια ιστορική ευθύνη. Δεν μπορείς να κάνεις τη μαλακιά και να σηκωθείς να φύγεις. Φύγε! Αλλά κυριλέ, σε είχαμε σπιτώσει εσένα και τον αδελφό σου. Οριακά τον αδελφό. Τα λεφτά μου, λεφτά σου, γιατί εσύ δεν είχες και ποτέ. Τέλειο. Ανεχόμουν να κοιμάμαι στο σπίτι σου και να μπαίνει ο παππούς σου μέσα την ώρα που κάναμε σ***. Μπας και πάρει λίγο μάτι. Σεβαστεί την τρίτη ηλικία. Ή τα ξημερώματα όταν ερχόταν ο θείος σου, μεθυσμένος θα πω, και τσακωνόσασταν. Για να με κερατώσεις με τη χοντροκόλα που νόμιζε το καθαριστικό σαπουνάκι για το ιδίο σε προστατεύουν τα προδυσία. Αυτό τα παιδιά αυτή τη λεπτομέρεια πώς την ήξερε. Δεν ξέρω. Το μήνυμα που θέλω να πω στο συγκεκριμένο σάικο πρώην μου είναι: ρε μαλάκα, ρε αγάπη, λες ότι ήσουν σε κόμμα και τον καιρό που ήσουν σε κόμμα μου έστειλες μηνύματα ότι θέλεις να τα ξαναβρούμε. Και ότι θέλεις να κάνουμε σύγχυση. Μην ξεχάσω να πω ότι μου έλεγες ότι είχες αμνησία 2-3 φορές για να σε λυπηθώ. Αμνησία, τι έκανε μερά. Δεν είναι καλύτερο ότι είχε πέσει σε κόμμα και είχε αμνησία. Σε κόμμα πώς τη έστελνε μηνύματα. Για να σε λυπηθώ και να σου κάτσω. Και φυσικά δεν θα βρεις κοπέλα να σου κάτσει αφού είσαι μαλάκας. Και όταν στέλνεις μήνυμα δες το προφίλ ανημαλού. Τα φιλάκια μου στον παπάρα. Εσύ με παρακαλείς να πάω στο ξενοδοχείο, όχι εγώ. Και βάζει Ελένη.
Στο ξενοδοχείο. Και μου στέλνει screenshots από συνομιλία τους που τη ρωτάει ο τύπος. Να κάνω μια ερώτηση. Σ' είχα πει δείξει τη ρωτή. Α, είναι από την αμνησία. Τι λέει αυτή. Τι λες. Βασικά τι ερώτηση ήταν αυτή. Ρωτάω λίγο. Έχω για μισή! Α, του λέει, ξέχασα, πού να θυμάσαι με τόσες που έχεις τη δείξη. Δεν απαντάει, ξαναστέλνει την επόμενη φορά. Ερώτηση σημαντική της λέει. Επειδή έπαθα σοβαρό ατύχημα και ήμουν σε κόμμα, αλλά σε θυμάμαι. Αυτό δεν είναι μήνυμα από τον Νικολίδη, τώρα ψιλοά. Σαν να έχουμε κάνει σεξ μια αλήθεια. Βρίσκουν όμως κάτι τρόπους. Παιδιά, είστε απίστευτοι. Δηλαδή κάθε φορά που μου στέλνει στο ίδιο λέω πόσο λίγο έχω ζήσει. Ναι. Ας ζήσω κι άλλα. Φίλοι μου αγαπημένοι, γίνε η φωνή μου. Είναι η φωνή σας σε όλο το βίντεο. Αγαπητέ Παναγιώτη, έχεις το όνομα της Παναγιάς αλλά όχι τη χάρη της. Εγώ. Είμαστε αναχώριστοι. Ήσουν ο κόλλος και ήμουν το βραχί. Τέλειο! Αλλά σαν κόλλος, μετά από φέντο εσπρέσο και τσιγάρο, με κατέχεσαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα εκείνα τα παθήματα που έγιναν μαθήματα, αλλά κυρίως να σου πω με όλη τη δύναμη της ψυχούλας μου, άντε μου στο διάολο, και ήθε να μείνεις για πάντα στο σκοτεινό παρελθόν μιας καταπονεμένης καρδιάς. Χωρίς εκτίμηση, καθόλου φιλικά, η πρόεδρο. Μπράβο. Μπράβο, γιατί... Έχει το χειροκρότημα, ήταν ποιητικό. Και πολύ κυρία. Πολύ, κυρία. Δεν είπε κουβέντα. Πολύ. Εγώ είμαι πολύ αυτή τη άποψη. Μπράβο. Το σφάζει με το γάντι τον άντρα. Να δει το δικό μου μήνυμα. Μα στέλνει φίλο. Αγαπητέ Βασίλη, άντε σου, εγώ φταίω που σου έδωσα στο στρατόπεδο το καψίμι. Σου έβαζα καλέ υπηρεσίε και εσύ με είδε σαν φίλο. Τράβα τώρα στο φυλάκιο δίπλα στου σουρκαλάδε. Για μήνα να μα να φέρεσαι. Όταν χωρίζει με τη δικαιολογία, σε βλέπω σαν φίλο, δεν είσαι καραγκιόζη τρελό. Τράβα τώρα με του τουρκαλάδε να μάθει να φέρεσαι. Σοκ. Κουινάρα μου, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο που θέλω να του πω είναι πω μπορεί αυτό να με θεωρούσε ηλίθια, αλλά καθώ με κεράτωνε με την πρώην του, εγώ του έβαζα κέρατο με τον αδερφό του. Εντάξει κι αυτό. Μαλάκες πονάει, με φίλους και αδερφούς δεν πάμε. Φυσικά και δεν το έμαθε ποτέ και τον χώρισα επειδή με κεράτωνε την πρώην του. Τέτοιο πράγμα έκανε. Και μετά εσύ έκανες. Κώστα! Εξπόζρε! Αν το βλέπεις αυτό είναι πασίγνωστο όπως οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες και πονηρές από τους άντρες. Φιλάκια. Έπαιξες πολύ πιο βρώμικα φίλοι. Εγώ δεν στερνίζω με αυτή την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, με έχετε κάνει μικρούτσικο στο από καρδιάς σε αυτό το βίντεο. Βρε ξεφτυλισμένε με κεφαλαία. Εύχομαι να γεμίζεις την άδεια σου καρδιά στα κορδιά. Επίσης, λυπάμαι από καρδιά στο καημένο σου το σκυλάκι, γιατί εκεί βγαίνει η φιλοζωική, έτσι. Που βλέπει ό,τι τσόκαρο βάζεις μέσα στο σπίτι σου με την οικογένειά σου στο σαλόνι. Ντροπή. Γιατί αυτά τα δόλια τα κατοικίδια τι έχουν δει. Ρωτήστε τη γάτα μου. Οι μαλακίες πληρώνονται! Και ανυπομονώ να έρθει η μέρα που θα σε πετύχω στον δρόμο για να σε φτύσω. Τόσο χαζός είσαι βέβαια, που δεν μπορούσες να κρυφτείς σωστά. Και πάλι καλά που μου έστειλε η κοπέλα που πηδούσες για να μου εξηγήσει τη φάση σου. Να ξέρεις, είμαστε πολλές, γιατί υπάρχει μια γυναική αλληλεγγύη. Πολλές έχει τύχει να στείλει και κοπέλα και να πει: Φλενάδα, μην ξέρεις ότι. Επίσης, να ξέρεις ότι έμαθα τι ψέματα έλεγε στις άλλες. Ότι έχεις αμάξια, αλλά είναι στο συνεργείο. Που μου ζητούσες 5 ευρώ για ταξί, μίζερε. Δεν ξέρω σε ποιο όνειρο είδες ότι δουλεύεις σαν μοντέλο. Που έχω μαλάκα με το μανί σερβικό. Πάντως, στο μαγαζί που έκανε σερβις και έκλεβες κατά tips, ίσως έχει μια άλλη άποψη. Με καμία εκτίμηση, η χαζή που σε πίστευε. Που λες θεότητα γκουρού, τα φιλιά μου και σ' άλλες θεότητες παρέας. Θα ήθελα να πω στον πρώην μου ένα ευχαριστώ που δεν βρήκε ποτέ την κλειτορίδα. Έχουν ένα θέμα γενικότερα, μια πηξίδα τη θέλουν σαν συμβολικό δώρο στην αρχή της σχέσης και μετά μπορείτε να του εξηγήσετε γιατί. Και κάπως έτσι με βοήθησε και αυτός να καταλάβω ότι είμαι λεσβία. Μπράβο! Γιατί αυτός ο πρώην είμαι για ευχαριστώ. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας έρχονται για κάποιο λόγο και ένα μάθημα που έχουν να μας διδάξουν. Βέβαια, εγώ έχω μείνει μεταξεταστεί πολλές φορές και δίνω και ξαναδίνω και ξαναδίνω. Και όμως υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουν τη σεξουαλικότητά μας, αν μη τι άλλο. Αγαπητέ Τρικά, η αλήθεια είναι πως μου δίδαξες πολλά. Όπως αγάπη, εμπιστοσύνη, σιγουριά. Και κυρίως το γεγονός ότι η ανθρώπινη μαλακία δεν έχει όρια. Έχει περάσει καιρός από
τότε που με έκανε περικοκλάδα. Και εγώ φέρθηκα σαν την πρώτη κυρία, Μισελ Ομπάμα. Σαν την πρώτη κυρία. Που είμαι άλλωστε, καθώς μέσα στη σχέση ήμουν σκέτη απόλαυση σαν τη με σένα. Έχει την αυτογνωσία, λες βρε. Ναι, εγώ ήμουν σκέτη απόλαυση. Παρά το γεγονός αυτό, επειδή τυχαίνω να είμαστε σε κοινή παρέα, συνεχίζω να σε αφήνω να υπάρχεις χωρίς να σου πάω στο κεφάλι. Όμως το μέγα θράσος σου δεν έχει όρια. Όχι καλέ μου, όταν είμαι μπροστά δεν θα αναφέρεις γκόμενες και δει αυτές με τις οποίες με κεράτωνες. Α, επίσης, το πουλί σου μην το λες εργαλείο, πες το Πικάσο γιατί πέφτει που και που, φιλάκια. Ο Πικάσο. Πέφτε. Κάνει και πέφτει. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε αυτό. Είναι σοβαρό γιατί ο άντρας κουβαλάει βαρύ φορτίο. Γελάμε με την αστεία χρειά που έχει οργή, που δείχνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να βάζω έναν αστερίσκο σε αυτά που εγώ είμαι αντίθετη και να τα κάνω έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να σλιτράρουμε εντελώς το κανάλι και να πάψουμε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή, λέγονται σε κάθε παρέα, λέγονται σε κάθε μήνυμα που μπορεί να έχετε μέσα. Και τα περνώ βέβαια κατακρίνοντάς τα και όχι αφήνοντας να περάσουν έτσι στο φλου. Δεν είναι και η αλήθεια μας έτσι, δηλαδή. Δεν είναι, δεν τα λέμε ρε φίλε, ναι έτσι. Ναι, δηλαδή δεν εμβρασμό ψυχής όταν λες κάτι. Εμβρασμό ψυχής τώρα βρίσκεις μέσα στο μυαλό σου τι είναι το χειρότερο που μπορείς να πεις για να πληγώσεις τον άλλον. Αυτό συμβαίνει τώρα. Τι να πρωτοπώ τώρα. Που 4 μήνες δεν τελείωσε ούτε για αστείο, φταίς εσύ. Που ήσουν πιο ανισόρροπος και από το split. Mm. Τον ένα μήνα είμαι ερωτευμένος και τον άλλο γράψιμο. Και γράψε μου γιατί. Γιατί! Για να πας να κάνεις εκλογές! Να γυρνάς στα χωριά του τόπου σου να μαζεύεις ψήφια, να κάνεις περιφερειάρχη! Και εγώ σαν ηλίθεια να κάθομαι να ακούω μαλακές για το Πασόκ και το σοσιαλισμό! Μην βρείτε σοσιαλιστικό μόνο καλύτερα αριστερό παρά κεντρό. Χαίστηκα ρε για τον Ανδρέα και για όλους! Μην το λες αυτό το λέξη. Που τρεις τη νύχτα μου έβαλες ομιλία του Παπανδρέου αντί να κάνεις να βάλεις καλά Netflix να πούμε. Άσε το διάλογο πια που συγχωρώταν 2 φορές την εβδομάδα από καμιά ώρα. Δεν έλεγα και τίποτα γιατί σε έβλεπα από γονός που είσαι κομπλάρο. Μπέμπι, θα πεις όλα τώρα που σου είναι η αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί μετά ήρθε ένα μαύρο μωράκι 2 μέτρα που ότι δεν χόρτασα από σένα μου το έδωσε απλόχερα. Οπότε φιλάει και να είσαι καλά. Άριστα. Εντάξει, με πολιτικό είναι τέλειο να δες. Λέει. Δεν μπορώ την κρίνια. Και όταν λέω δεν μπορώ την κρίνια, γιατί ήρθε στη ζωή σου αυτός ο Δήμετρος. Αυτό το διαμάντι της Αφρικής και σε αχάριστη, αυνευχαριστής τον πρώην σου που δώσω αυτή τη γνώση και την απογοήτευση ώστε να καταλήξεις αυτόν τον άνθρωπο. Άρα έπρεπε να του πει και ευχαριστώ θεωρείς εσύ στον πολιτικό. Οριακά ναι! Παιδί μου θα χωρίσω εγώ με έναν βλάκα καλή ώρα και θα λέω θα βρω έναν άλλον 3 φορές καλύτερο και θα του πω και άντε χέσου. Όχι! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Το λοιπόν, βρε μαλάκα διαμαντή. Αλαζόνα, ψωνάρα, άστατε, ασταθή, ψεύτη, βλαμμένε, γουρούνις, κολάσεως. Είναι ατέλειωτη. Που νομίζεις ότι όλες θα τρέχουν πίσω σου και θα καψώνονται για σένα. Που έχεις χαιρατώσει κάθε κατακαημένη κόμενα. Που κακή τη ώρα που έπεσε πάνω σου. Θα σκοτώσω την Ελένη και τη φίλη της Βεατρίνα. Εύχομαι ήρεμα και ψύχραμα πρόβλημα στήσεις και περαιτέρω κοινωνικοποίησης. Βλήμα. Λάθος. Ευχή σου. Να μην ξανακάνει καλό σεξ. Ναι, όχι πρόβλημα. Όχι πρόβλημα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, Χρυσίδα, που μου έδωσε το βήμα να εκφράσει την αγάπη μου και το δεύτερο άνθρωπο ιδέες. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Μαλακές. Σας αγαπώ, αλήθεια, γιατί ξέρεις και με την ψυχραιμία ήταν όλα κεφαλαία και μετά στην αγάπη. Σ' αγαπώ. Χρυσίδα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε το βήμα. Και όλα αυτά τα σκέφτομαι αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν εδώ. Και τα περνούσαν ακόμη τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 4 χρόνια σχέση να σου έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό. Να σου έχω πάρει αμάξι, μας λέει φίλη. Και να το οδηγάς με αλληγόμενα. Με όλη μου την αγάπη θα στο σπάσω. Λέει, αυτό σπάσω, το δικό σου είναι. Μα λέει, τι ψα πήρε αμάξι τον τύπο. Wow, αρχικά. Δεύτερον, wow. Σούπερ. Μαλάκα, πώς πήρε αμάξι τον άλλο για δώρο. Η τούμπη. Ξέρω εγώ. Δεν μου χρειαστεί. Αλλά φοβε. Τρελά. Wow. Μπορεί κα. Δεν φτάνει που μου έκανε στη ζωή πατίνι 2 χρόνια που έμενα Γερμανία. Δεν φτάνει που το κέρατο είχε πάει σύννεφο. Δεν φτάνει που τα ψέματα ήταν πιο πολλά και από αυτά του Μητσοτάκη.
Έχει πολύ πολιτικό χρώμα σήμερα το σπίτι. Ναι, δεν ξέρω. Χωρίζουμε. Και εγώ, σαν κλασικός μαλάκας, προσπαθώ να κρατήσω μια καλή σχέση μαζί σου. Σεβόμενος και τους κοινούς γνωστούς και φίλους μας. Εσύ βάζεις λόγια σε όλους για μένα και με θάβεις πίσω από την πλάτη μου και μετά μου μιλάς και μου φέρεις σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Πολύ κακόψυχη πρέπει να είσαι για να τα κάνεις όλα αυτά. Πόσο κακία και μίσος για έναν άνθρωπο που μπορεί να είχα και να έκανα και εγώ τα στραβά και τις μαλακίες μου, αλλά σε αγάπησα. Και πώς πονάει ο άντρας. Ο άντρας, άμα αγαπήσει, τελείωσε. Πόνο, Ειρήνη, σου μεταφέρω τον πόνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ το μετέφερα τώρα, σκοτίνιασε. Ο άντρας πονάει, φίλε. Ο άντρας πονάει και εγώ θα δίνω φωνή όχι μόνο στις γυναίκες, θα δίνω και στους άντρες. Εννοείται. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν και καλοί άντρες. Επειδή ο άντρας μια φορά ξετρελαίνεται και αν αυτή η φορά πάει στραβά και φερθεί άλλη άσχημα, τέλος. Οπότε τους περισσότερους, και ακούστε με το λέω πολύ σοφά αυτό και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τους περισσότερους μαλάκες και φοβουκούς εμείς τους έχουμε κάνει. Μην στέλνουμε και 10 φορές για να πούμε αεεεε, ενώ ο άντρας τη μία, επειδή δεν έχει τόσο, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να βάλει στο μυαλό του ότι μετά όλοι έχουν καεί από την πρώτη πια σου φυλάκια, αλλά έχουν ξαναφάει. Θεωρούν ότι είναι ψυχικό τα άτομα και δεν μπορούν να ξαναφερθούν καλά σε γυναίκες. Σε φιλικό. Καλώς. Εγώ τα νιάτα μου τα έχω φάει έτσι. Την πρώτη φορά και είπα ποτέ ξανά Κώστα. Μα στέλνει πάλι άντρας που πονάει. Στην πρώη μου που με κεράτωσε με άλλον και αφού έκανε το λάθος, πίστευε πως θα ήμασταν όπως πριν. Ο έρωτας αγάπη μου δεν θέλει παρακάλια. Αυτός είναι πιο ποιητικός. Εμένα μου κάνει λίγο πιο λιτζέλια η μουσική. Υπάρχουν και αλλού πρωτοκαλιές που κάνουν πρωτοκάλια. Δες όμως και συνεχίζει με λίτζα για μουσική. Της θάλασσας στα κύματα χτυπούν βράχο βράχο και τις κουβέντες που μου λες στα μου τις γράφω. Μπράβο! Ρε καλή. Εντάξει, ωραία περνάγαμε ρε μανάρι μου. Αλλά τι ανάγκα χωρίς που ήταν αυτή ρε ζω. Ήμουν σε κηδεία, πέθαναν τα αισθήματά μου για σένα. Λοιπόν, θα απαγγείλω το δικό μου συγχασμένο μήνυμα. Ίσως παραλείψω κάποια στοιχεία γιατί μπορεί να δίνουν έντονα στοιχεία για τον άνθρωπο. Όσο γνωριζόμαστε, νομίζω μπορείς να θυμηθείς ότι αν δεν πω αυτά που θέλω δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και τέτοια παλάντα. Δεν ήθελα να χαλάσουμε τις σχέσεις μας, γι' αυτό και δεν μίλησα τόσο καιρό. Κάτι που πλέον οριακά δεν με ενδιαφέρει σε σχέση με την ανάγκη να στα πω. Ήθελα λοιπόν να σου εκφράσω πόσο μεγάλη απογοήτευση είσαι για πάρα πολλούς λόγους, αλλά για τον κυριότερο, ότι συνέβαλες στο να γίνω πιο κοινική όπως ήμουν και αυτό με χρεώνει. Λοιπόν, όταν στέλνετε στους γκόμενους, θέλει να ελέγχετε τι βαθμό έχουν τελειώσει στο λύκειο, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια πιο ξύχνη γλώσσα και ίσως να μην γίνεται κατανοητή από το ευρύ κοινό. Λυπάμαι πάρα πολύ που είσαι ένα χαμένο παιδί σε αυτή τη ζωή, αλλά πιο πολύ λυπάμαι που έχεις τα φόντα να είσαι κάτι, ναι, και παλεύεις για αυτοκαταστροφή και μαζί σέρνεις κι άλλους, όπως εμένα για παράδειγμα, που πίστεψα σε σένα και σε αυτό που συστήνεσαι και έφαγα τα μούτρα μου. Έχω μάθει εδώ και καιρό τα ψέματα που αράδιαζες και είπα να μην ασχοληθώ καθόλου, αλλά με συντροφεύουν μέχρι και τώρα με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πιστέψω στους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή μου. Αυθυπόβαλες. Αυθυπόβαλες. Όλη σου τη σκατήλα πάνω μου. Αυτό δεν θα σου το συγχωρήσω ποτέ. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ την ψυχική εκμετάλλευση ενώ γνώριζες. Χαίστηκα που έφυγες, χαίστηκα που συμπεριφέρθηκες άσχημα, αλλά αυτή η μαλακία που προανέφερα με έχει θυμώσει πολύ. Οφείλω να αποβάλω αυτόν τον θυμό, γι' αυτό και στον εκφράζω. Κυριλέ όχι, γιατί κάπου όπου μου είναι ευγένεια. Φυσικά και δεν περιμένω να αναγνωρίσεις ούτε τα μισά του κειμένου, γιατί ακόμη δεν έχεις φτάσει σε τέτοιο αυτογνωστικό επίπεδο, καθότι βαδίζεις με νηπιακά βήματα. Αλλά ξαναδιάβασε σε 5 χρονάκια, ίσως να σου δώσει να καταλάβεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, δίνω χρόνο. Δίνεις 5 χρόνια. Από την άλλη, να σε ευχαριστήσω που μου έδειξες σαν θελά σου τι να μην ξαναδιαλέξω και τι να μην ξανακάνω. Έτσι. Να είσαι καλά. Γιατί αυτό είναι η πρώην. Μαθήματα, τη ζωή που μας συντροφεύουν. Έτσι. Και μπορούν να μας δείξουν, να λειτουργήσουν ως οδοδείκτες για καλύτερες επιλογές. Πόσο κρούσκος είμαι τώρα. Κανονικά. Για καλύτερες επιλογές, για καλύτερους ανθρώπους στη ζωή μας και ίσως πολλές φορές για να εκτιμήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή από καρδιάς. Ήταν η εκπομπή από καρδιάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που ήταν στη ζωή μας. Amen. Έτσι σαν τις γριές στις αμερικάνικες εκκλησίες. Έτσι είναι. Hallelujah! Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας στείλετε το από καρδιάς τις εξομολογήσεις αυτές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας κάναμε, ίσως κάποιους να νιώσετε και λίγο καλύτερα. Έτσι. Ναι, που βγάλατε το θυμό. Ναι. Ευχαριστούμε και που μας βοηθήσετε να ξεφτιλιστούμε και μέσα αρκετά και να εξελίξουμε το επίπεδο του YouTube μας, γιατί αυτό θέλουμε να γίνει φέτος. Κάθε χρόνο γίνεται. Κάθε χρόνο να γίνεται. Κατάλαβες αυτό. Μέχρι να φτάσουμε με τα πάνια. Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε όμορφα. Φιλάκια πολλά.